Κύριε Καραθανασόπουλε, δεν μας έχει συνηθίσει ο Ριζοσπάστης στην πρώτη του σελίδα να ασχολείται με τέτοιου είδους θέματα. Ναι. Διαβάζω. Δίκη για την 12χρονη στον Κολωνό. Έσχος. Εξοργιστική πρόταση της εισαγγελέα να αθωωωθεί ο μήχος για το βιασμό. Ξεπλένουν το κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης του ανήλικου κοριτσιού. Είναι από την πρώτη σελίδα του Ριζοσπάστη αυτό. Και μάλιστα προαναγγέλει αύριο συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 8.30 το πρωί. Και είναι και ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Κεντρικής Επιτροπής που έκανε χθες το απόγευμα. Άρα εσείς μιλάτε όντως για προσπάθεια συγκάλυψης? Κοιτάξτε, δεν είναι εξοργιστικό το να λέει η εισαγγελέας ότι λόγω αμφιβολιών δεν τον κρίνω ένοχο για την υπόθεση βιασμού και μαστροπίας, αλλά τον κρίνω ένοχο για διακεκριμένη κατάχρηση ανηλίκου και για διευκόλυνση το να εκδίδεται. Διευκόλυνση. Ναι, αυτό είναι αντιφατικό. Γιατί θεωρούμε ότι αυτό λέγαμε και κύριε Καραθανασόπουλε, μια κακοδικία μπορεί να είναι δηλαδή παρέμβαση τρίτων? Εάν η εισαγγελέα έχει κάνει λάθος. Εμείς δεν μιλήσαμε, καταρχάς δεν μιλάμε για παρέμβαση τρίτων. Μιλάμε για την πρόταση αυτή, η οποία είναι εξοργιστική της εισαγγελέως και ότι επί της ουσίας με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να συγκαλυφθούν κυκλώματα. Και το κύκλωμα μαστροπίας. Κάποιον προσώπων κυκλωμάτων. Ακριβώς. Από αυτή την άποψη λοιπόν δεν μπορεί να δικαιολογηθεί διαφορετικά. Βέβαιως υπάρχουν υπερβολές πολλές φορές σε μια σειρά ζητήματα, βέβαιως. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να υπάρχουν τόσες απτές αποδείξεις. Δεν έχει παραδεχτεί και ο ίδιος ο κατηγορούμενος ότι είχε σχέσεις. Με έναν κοριτσάκι 12 ετών. Και αυτό να περνάει έτσι στον τούκο. Δηλαδή πάμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα ανοχής γενικότερα της κοινωνίας. Σε τέτοια είδη φαινόμενα σύψης και εκφυλισμού. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη συνολικότερα και το ποινικό πλαίσιο, το οποίο αναμορφώνεται και αναμορφώνεται με περίεργο τρόπο πολλές φορές. Κάποια εγκλήματα από κακουργήματα γίνονται πλημελήματα. Λέτε και για την τωρινή αλλαγή των ποινικών κωδικών. Και κάποια άλλα που είναι πλημεληματικού χαρακτήρα γίνονται κακουργήματα όσον αφορά τη δράση του λαϊκού παράγοντα. Έτσι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και δεύτερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει τώρα, και ισχύει είναι το εξής. Είναι πώς ορίζεται η ηγεσία της δικαιοσύνης. Από τη στιγμή που η ηγεσία της δικαιοσύνης ορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Ελάτε κύριε Χαζηκό. Επειδή υπάρχουν. Όλοι δηλαδή που ήταν εκεί αστυνομικοί και οι υπάλληλοι και οι προσβέστες. Μην μεταφέρουμε τις ευθύνες στον όλο. Μην μεταφέρουμε τις ευθύνες στον όλο. Γιατί να δούμε την ευθύνη ποιος έδωσε την εντολή. Που αυτό αρνήθηκε η πλειοψηφία να το εξετάσει η Εξεταστική Επιτροπή. Αρνήθηκε να καλέσει τον κύριο Τριαντόπουλο. Να κρυφτεί τύπητε. Γιατί υπάρχουν μια σειρά δημοσιεύματα και στοιχεία τα οποία αποδεικνύονται. Το βενζόλιο για παράδειγμα, πώς βρέθηκε εκεί. Δεύτερον, στοιχεία που μιλάνε ότι ενδεχόμενα υπήρχε να μεταφέρονται και εκρηκτικές ύλες. Εάν αποκαλυφθεί κάτι τέτοιο, η κυβέρνηση γιατί να μην θέλει αυτό να το αναδείξει? Αυτό είναι ένα ερωτηματικό πολύ μεγάλο. Τρένο, για την εσπευσμένη συγκάλυψη. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Γιατί τέτοιες είδες παράνομες ενδεχόμενα μεταφορές που γίνονται από το σιδηρόδρομο θέλουν να αποκρυφτούν, τι θέλουν να συγκαλυφθεί? Άρα είναι ένα τεράστιο ερώτημα. Ένα δεύτερο ζήτημα. Προσέξτε, η Εξεταστική Επιτροπή παρόλες τις προσπάθειες συγκάλυψης που γίνανε και από προσανατολισμό από διάφορους, έβγαλε συγκεκριμένα στοιχεία για ποινικές κακουργηματικού χαρακτήρα ευθύνες για τους υπουργούς μεταφορών. Δεν εμπιστεύεται στη δικαιοσύνη, κύριε Καραθανασόπουλε. Εμείς δεν εμπιστευόμαστε. Κάνετε λάθος. Η Εξεταστική Επιτροπή έκανε τη δουλειά της. Αποκαλύφθηκε ότι δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας τη μέρα του δυστυχήματος, παρά τις 4 συμβάσεις που τρέχανε, κανένα σύστημα ασφαλείας, το προσωπικό δεν ήταν το απαραίτητο και επαρκές, και από αυτή την άποψη υπήρχε τεράστια ζητήματα.